Διαστάσεις έχει λάβει το ζήτημα των παράνομων μεταναστών μετά το έγγραφο με το οποίο ενημερώνονταν οι υπηρεσίες για αλλαγές στην κράτηση και την μετακίνηση των παράνομων μεταναστών. Παρά τις αντιπαραθέσεις, τις διαψεύσεις κτλ., το έγγραφο όντως υπάρχει στις υπηρεσίες, οι οποίες από σήμερα λειτουργούν σύμφωνα με αυτή την εγκύκλιο που φέρει την υπογραφή του υποστράτηγου προϊστάμενου του κλάδου αλλοδαπών και προστασίας συνόρων. Και σύμφωνα με αυτό, πρόκειται να αφαιθούν ελεύθεροι όλοι οι παράνομοι μετανάστες που βρίσκονται στα κέντρα κράτησης, εφόσον δεν αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργηματικού βαθμού. Παράλληλα, εκείνοι που τώρα εισέρχονται, όπως έγινε στην περιοχή μας, δεν θα συλλαμβάνονται, αλλά θα παίρνουν έγγραφο με δυνατότητα παραμονής τους για 30 μέρες στη χώρα. Μάλιστα, σε περίπτωση νέας σύλληψής τους, μετά την παρέλευση δηλαδή των 30 ημερών, οι άνθρωποι αυτοί θα παίρνουν νέο έγγραφο για εξάμηνη παραμονή. Σύμφωνα και με τις δηλώσεις του Αντώνη Κιδωνάκη, οι μετανάστες που εισέρχονται στην χώρα μας δεν συλλαμβάνονται και δεν κρατούνται. Έτσι, το μόνο όφελος για την υπηρεσία είναι ότι δεν έχουν καμία υποχρέωση ούτε να τους κρατούν στα κρατητήρια, ούτε βέβαια και να τους σιτήσουν. Αλλάζουν ριζικά οι συνθήκες, δηλαδή ενώ μπαίνουν μπορούν να δηλώσουν ότι ήρθαν, αλλά παρόλα αυτά δεν κρατούνται. Αυτό τι σημαίνει, επειδή σχολιάστηκε αρνητικά ότι είναι άνοιγμα των συνόρων, ποια είναι η συνθήκη που επικρατεί τώρα και αν επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει αυτό το έγγραφο στις υπηρεσίες. Βεβαίως υπάρχει αυτό το έγγραφο, ήρθε χθες συγκεκριμένα 3 Μαρτίου από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το έχουμε σήμερα στα χέρια μας. Είναι ένα έγγραφο το οποίο δεν αλλάζει τις διαδικασίες παραχώρησης ασύλου και όλη την γραφειοκρατική δουλειά που έχει αναλάβει η αστυνομία. Απλά αλλάζει τις συνθήκες ως προς τον τρόπο κράτησης. Δηλαδή, δεν κρατούνται δηλαδή σύμφωνα με το έγγραφο πλέον οι πρόσφυγες. Σύμφωνα με αυτό το έγγραφο πλέον δεν θα κρατούνται. Θα παρουσιάζονται στις αστυνομικές υπηρεσίες κατά τόπους εκεί που εισέρχονται στην Ελλάδα. Θα ζητάνε το άσυλο και με εξπρές διαδικασίες την ίδια μέρα θα αποχωρούν. Θα τους δίνουμε μια βεβαίωση η οποία τους δίνει το δικαίωμα παραμονής για ένα μήνα στη χώρα και αν παρέλθει αυτό το διάστημα εκ νέου θα υποβάλουν νέο αίτημα ασύλου το οποίο θα έχει διάρκεια εξάμηνη. Πρέπει δηλαδή να φύγουν προς τρίτες χώρες ή και προς ευρωπαϊκές, γιατί αν ισχύει αυτό ουσιαστικά καταστρατηγείται η Σέγγεν. Όχι, δεν καταστρατηγείται η Σέγγεν. Το έγγραφο που θα τους δίνουμε μπορούν να αναχωρήσουν μόνο για τη χώρα τους. Γιατί η χώρα που επιθυμούν δεν μπορούν να πάνε στις χώρες οι οποίες είναι εντός της συνθήκης Σέγγεν, δηλαδή σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν μπορούν να πάνε σε αυτές. Ισχύει το ίδιο δηλαδή και πάλι εντός του ελλαδικού χώρου, εκτός των νομών Αττικής, Αχαΐας, Θεσπρωτείας και Κέρκυρας, οι οποίες είναι οι πύλες εξόδου προς την Ευρώπη. Άρα δεν αλλάζει τίποτα. Το μόνο θετικό για μας, ειδικά εδώ στην ΚΟΑ, να το πάρουμε στο τοπικό επίπεδο, είναι ότι δεν θα υπάρχει πλέον κράτηση. Δηλαδή δεν θα βλέπουμε αυτό το χάλι, θα έρχονται καθημερινά. Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά το κράτος αποδεσμεύεται και από το κόστος της σύτησης και της φύλαξης των προσφύγων και μεταναστών. Βεβαίως, δεν θα υπάρχει πλέον, δεν θα κρατούνται να τους έχουμε δύο και τρεις ημέρες να έχουμε το πρόβλημα της σύτησης και της στέγασης. Αλλά αυτό το πρόβλημα τώρα δεν ξέρω αν θα μας γυρίσει ως μπούμεραγκ, γιατί θα υπάρχει αθρώα προσέλευση. Δηλαδή αν σήμερα φιλοξενούμε 20, 30 έως 50 άτομα, αν θα μας έρχονται 100, 200 άτομα, πάλι θα στηβάζονται απ' έξω για να περιμένουν, χαρτί δεν μπορεί να εξυπηρετήσουμε μεγαλύτερο όγκο λαθρομεταναστών από πέραν από 20, 30 άτομα. Δηλαδή μπορεί να μην τους έχουμε μέσα στο κτίριο ως κρατούμενους, θα τους έχουμε στη σειρά προτεραιότητα. Η ελεύθερη διακίνηση αυτών των ανθρώπων στον ελλαδικό χώρο, τι κινδύνους εγκυμονεί κατά την άποψή σας και την εμπειρία που έχετε? Οπωσδήποτε αυτοί οι άνθρωποι τώρα, αν θα κυκλοφορούν ελεύθεροι, χωρίς εργασία, χωρίς τα βασικά στοιχεία επιβίωσης, τι θα κάνουν? Θα αναγκαστούν να προσφύγουν στην εγκληματικότητα. Δηλαδή θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος αποχώρησής τους από την Ελλάδα. Δεν είναι με τις συνθήκες αυτές που έχουμε υπογράψει. Εμείς έχουμε καταντήσει αποθήκη ψυχών η Ελλάδα. Αποθήκη ανθρώπων οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν και κανένα μέλλον στην Ελλάδα. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Ούτε εργασία να βρουν βάσει των εγγράφων που τους δίνουμε εμείς, ούτε να δουλέψουν, ούτε τίποτα. Άρα αυτή η μόνη τους ελπίδα είναι να αναχωρήσουν σε άλλη χώρα. Δεν μπορούν να αναχωρήσουν με τα έγγραφα που τους δίνουμε, άρα θα συσσωρευτούν κάπου πάλι στην Αθήνα και θα αρχίσει μια αύξηση της εγκληματικότητας. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή είστε και συνδικαλιστής, πώς αντιμετωπίζετε το θέμα της απελευθέρωσής τους από την αμυγδαλέζα? Προέκυψαν προβλήματα, ειδικά στο κέντρο, από αυτή την κίνηση του Υπουργείου?
Μέχρι στιγμής δεν έχουμε προβλήματα. Περισσότερα ήταν τα προβλήματα ως έγκλειστοι που ήταν στην Αμυγδαλέζα παρά τώρα που βγαίνουν έξω. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η ανθρώπινη προσέλευση που θα δημιουργηθεί από εδώ και πέρα θα δημιουργήσει μεγάλο αριθμό μεταναστών, οι οποίοι θα κυκλοφορούν πλέον ελεύθεροι στην Ελλάδα. Ξαναγυρίσουμε δηλαδή σε προηγούμενες εποχές με το κέντρο της Αθήνας να είναι γεμάτο παράνομους μετανάστες και πρόσφυγες που δεν θα αναλαμβάνει και κανένας την σύντησή τους, τη φροντίδα τους κτλ. Βεβαίως. Θα πρέπει τουλάχιστον αυτό το έγγραφο που μας ήρθε δηλαδή σήμερα, θα πρέπει να παράλληλα να είχε προβλεφθεί και η αποχώρησή τους αυτών των ανθρώπων από τη χώρα. Όπως είχε πει ο Υπουργός ο κ. Πανούσης, θα έπρεπε τουλάχιστον με τη συνθήκη Σέγγεν να μπορούσαμε να τους στέλναμε και εμείς στις υπόλοιπες χώρες. Τουλάχιστον να διαμορφωθεί μία συνθήκη εκ των δύο ή το Δουβλίνο 2, με τις οποίες εμείς δεν μπορούμε να τους επαναπροωθήσουμε σε άλλες χώρες. Τουλάχιστον να ανοίξουν τα σύνορα και στο κάτω-κάτω. Αυτό δεν προβλέπεται να γίνει, είναι κάθετη η απόφαση Ευρωπαϊκής. Θέλουμε τουλάχιστον 2 χρόνια για να τροποποιηθεί η συνθήκη. Και αυτό φοβάμαι, ότι στα επόμενα 2 χρόνια θα έχουμε σοβαρότερο πρόβλημα. Μετά τα 2 χρόνια προβλέπεται τροποποίηση της συνθήκης, αλλά μέχρι τότε θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα στην Ελλάδα.